Θα συναντήσουμε την Ιωάννα Μάνδρου, καθώς είναι σε εξέλιξη κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα μετά και την διαπίστωση κρουσμάτων κορονοϊού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου, από την κλινική ταξιάρχη στο Περιστέρι. Ναι, Εύα, καλώς μεσημέρι. Είναι πράγματι σε πλήρη εξέλιξη εισαγγελική έρευνα, η οποία διενεργείται σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτα, ο εισαγγελέας ο κύριος Αντωναράκος, ο οποίος έχει προβεί ήδη σε κατάσταση φακέλων ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά καιρούς ή προσφέρθηκαν σε αυτούς ιατρικές υπηρεσίες, και έγγραφα της κλινικής με σκοπό η εισαγγελία να διαπιστώσει αν τηρήθηκαν με ευλάβεια τα υγειονομικοί κανόνες που επιβάλλονται κυρίως στα νοσηλευτικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Παράλληλα, όπως ακούσαμε και προηγουμένως, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει διενεργήσει επιτόπου αυτοψία. Mm-hmm. Δηλαδή έχει κλιμάκιο εκεί, το οποίο συλλέγει κάθε στοιχείο, έγγραφο, ποιος μπήκε, ποιος βγήκε, με ποιες προϋποθέσεις, πώς ελέγχθηκε, προκειμένου να συντάξει ειδικό πόρισμα, το οποίο θα παραδώσει σε πολύ σύντομο χρόνο στις εισαγγελικές αρχές, διότι όπως ξέρεις, Εύα, η έρευνα αυτή έχει χαρακτήρα κατεπήγοντα. Βέβαια. Και όχι μόνο κατεπήγοντα, αλλά διερευνώνται βαρύτατα αδικήματα, δηλαδή είναι μια έρευνα η οποία έχει αξιολογηθεί ως πάρα πολύ σοβαρή, καθώς τα αδικήματα για τα οποία ψάχνει ο εισαγγελέας επιχείρουν ποινές που φτάνουν μέχρι και τα ισόβια, γιατί σχετίζονται με κατηγορίες για μετάδοση νόσων που μπορεί να επιφέρουν και το θάνατο. Αυτή η έρευνα λοιπόν για το Περιστέρι είναι σε πλήρη εξέλιξη και κλιμακώνεται από ώρα σε ώρα. Τώρα, για την Κασταλία. Για την Κασταλία, για την κλινική, εκεί ο εισαγγελέας ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένα βήματα. Mm-hmm. Αναμένεται μέσα στη μέρα και εκεί να ζητηθούν να κατασχεθούν φάκελοι ασθενών και άλλα κρίσιμα έγγραφα, καθώς εκεί αναμένονται και στοιχεία από τις υγειονομικές αρχές για το μέγεθος και την έκταση του προβλήματος που υπάρχει, που ακόμα δεν έχει πλήρως το τοπίο καθαριστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, Ιωάννα Μάνδρου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.